Σου έχω ίντρικα. Πες το. Θες να μάθεις. Πες το. Βέβαια, παιδί μου, είναι δεν θέλω να μάθω. Για Next πες, ναι. Top Model. Αυτό που μας ναι, έμεινε στο πρώτο επεισόδιο είναι, ας το πούμε, εξευτελισμός του Σκουλού, Σκουλός, ναι. Δημήτρη Σκουλός του φωτογράφου, ναι, ναι. Στην κοπέλα την Μπέλα που της μίλησε με πάρα πολύ έτσι, άσχημο τρόπο, διότι είχε κάνει κάποιες πλαστικές ή αλουρονικό στα χείλη και όχι, της είπε ότι... Όχι πλαστικές, ήταν έτσι. Ναι. Η αλουρονικό είναι αυτό, δεν είναι σιλικόνη. Δεν θα φύγει. Μέχρι να φύγει τι γίνεται όμως. Λοιπόν, δραματική δεν είναι κατάσταση. Αυτό όμως το θέμα. Θα βγάλω λόγο, τώρα είναι ευκαιρία. Ναι. Κορίτσια, σταματήστε αυτή την κίνηση. Πραγματικά σας μιλάω, στα αγοράκια δεν αρέσει. Εσείς νομίζετε ότι αρέσει. Εσείς έχετε αυτή την κόμπλα. Μόνες σας πάτε στο Λούκι. Έτσι, πρέπει να απευθυνθεί στους δερματολόγους ή στους πλαστικούς που βγάζουν αυτά τα. Αυτή δεν είναι κορόιδα, θέλουν να τα κορονοϊσούν. Αυτή έχει να φύγουν τα κορόιδα στις γυναίκες. Δεν είναι έτσι. Θα πρέπει να βάζουν και τη σωστή ποσότητα. Διότι αν βάζει ένα κιλό υαλουρονικό, γίνεσαι έτσι. Πληρώστε. Και καταστρέφεις πάρα πολύ ωραία κορίτσια, όπως η Μπέλα, σαν σύνολο. Ναι. Μπορεί... Η άλλη πήγε και φτιάχτηκε και έγινε χάλια. Χάλια. Ήταν πολύ πιο ωραία. Αυτή η Μπέλα ήταν πολύ πιο ωραία πριν. Από τη μετά. Εντάξει, θα φύγει αυτό, ναι. Δεν είναι μόνο. Δεν παίζει ρόλο. Έτσι. Και η ίδια δήλωσε ότι το έχει μετανιώσει. Τέλος πάντων, θα μπορούσες να έχεις λίγο σε νέα κορίτσια πιο ευγενικό τρόπο από το να τα ξεφτυλίσεις την ώρα που πηγαίνουν εκεί. Έχουν περάσει από casting, τα έχουν αποδεχτεί και εμφανίζονται μπροστά στην κριτική επιτροπή. Ο Σκουλός όμως έχει αποθυμένα, Θοδωρή μου. Διότι είχε πάει το 2009 στην ένα Productions. Για το πρώτο. Αντένα. Του Αντένα. Ναι, του Αντένα για το πρώτο Next Top Model. Next Top Model. Και φυσικά τη θέση του ποιος είχε πάρει, ο Χριστόπουλος. Πώς έγινε αυτό, δηλαδή. Ο Χάρης Χριστόπουλος. Είχαν δηλαδή μέρος και. Είχαν κάνει κάποια casting, είχαν πάει τρεις φωτογράφοι. Είχαν πάει, είχε πάει η Καλλιόπη, ο Σκουλός και ο Χριστόπουλος. Αλλά προφανώς και τον πρότεινε η Βίκυ για τον Χριστόπουλο και του πήρε τη θέση. Α, ένα λεπτό, καλύτερα. Όχι, η ίντρικα να σου τελειώσω να σου πω ποια είναι. Ότι την Μπέλα, η Μπέλα συνεργάζεται με τον Χριστόπουλο. Έχει κάνει φωτογραφίσεις, θα δείξουμε και εμείς φωτογραφία που έχει κάνει τη φωτογράφηση ο Χριστόπουλος. Οπότε να είναι αποθυμένο και σου λέει μόλις τη βλέπει ο Δημήτρης Σκουλός, σου λέει τώρα έλα εδώ κοπέλα μου, θα σε περιποιηθώ. Διότι είσαι του δικού μου που μου είχε φάει τη θέση τότε, το 2009, και να δεις τι θα πω στον αέρα. Ένα λεπτό. Μήπως όμως υπάρχει άλλο πρόβλημα, γιατί εδώ ο Σκουλός μαζί με την Καγιά δεν μιλάνε. Μήπως λοιπόν δοκίμασε πάλι η Καγιά, γιατί ο Χριστόπουλος είναι στην απέξω, να τον βάλει στο Next Top Model και αυτή τη φορά δεν κατάφερε να του βάλει τη θέση. Δεν κρατάει αποθυμένο, από τότε, δεν τον είχε προτείνει. Δεν μιλάνε μεταξύ τους. Και έχει ζητήσει η ίδια να κάθεται μακριά, γιατί αυτό είναι στην άλλη άκρη ο ένας, στην άλλη άκρη ο άλλος. Ίσως να έχουν αποθυμένο από το 2009, γιατί τότε είχε κάνει λέει, την Μόνο επιλογή. Αυτά. Την επιλογή την είχε κάνει και η Βίκυ Καγιά στην Κριτική Επιτροπή. Τα άτομα που θέλει να έχει κοντά. 9 χρόνια μετά, όχι. Λες να έγιναν και άλλα μετά, έτσι. Είναι κάτι άλλο. Πολύ ίντρικα, βρε παιδί μου, αυτό ακόμα δεν ξεκίνησε. Είναι κάτι παίζει εδώ χοντρά. Να ξέρει, έχει ακουστεί ότι η Καγιά δεν είναι και το καλύτερο παιδί. Είναι δύστροπη πολύ. Έχει ένα ρόλο. Έχει ακουστεί, δεν ξέρω. Έχει ένα ρόλο. Έτσι. Δεν είναι σίγουρο αυτό που βλέπουμε στο Shopping Star που είναι καλή κτλ. Πάντως, κοπέλα από το Next Top Model του Αντένα πριν από κάποια χρόνια, η οποία είναι ηθοποιός στο Μεξικό αυτή τη στιγμή και πάει πάρα πολύ καλά, απελευθερώθηκε. Δεν υπάρχει κάποιο συμβόλαιο που δεσμεύει και απελευθερώθηκε και είπε τα έσχη τα οποία είχαν γίνει στην περίοδο, εκείνη του Αντένα. Δεν είχε καλή συμπεριφορά. Και έλεγε ότι του συμπεριφερόταν πάρα πολύ καλά όταν ήταν μαζί. Αλλά στα live λέει καμία απολύτως σχέση. Προφανώς όπως έγινε και τώρα. Όπως και τώρα. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι με το Σκουλό όμως. Ότι ο ίδιος έδωσε και πρόσφατα μια συνέντευξη και δήλωσε ότι του λέει: Έχεις ασχοληθεί, βλέπεις καθόλου το παιχνίδι. Λέει: Όχι, δεν έχω ασχοληθεί ποτέ. Ένα μόνο λέει επεισόδιο είδα κάποια στιγμή, αλλά ούτε έδωσα ιδιαίτερη σημασία γιατί κοιτάω τη δουλειά μου και κοιτάω η κριτική που θα κάνω να είναι τέλος πάντων κάτι το ιδιαίτερο, να μην αντιγράψω άλλους. Αλλά έλα όμως. Που ο κύριος Σκουλός έχει ξαναπροσπαθήσει να μπει στο Next Top Model. Δηλαδή το παίζει Κινέζος ότι και καλά δεν έχει ξανατύχει, δεν έχω ασχοληθεί με αυτό το παιχνίδι, αλλά έχει ξανασχοληθεί. Αυτή είναι η 2008. Ναι, 2009, βέβαια. Ναι. Απλά τον κόψανε. Θα μπορούσε να είναι πιο ειλικρινής, να πει παιδιά, προσπάθησα πάλι και με κόψανε. Μπήκε ο Χριστόπουλος. Γιατί βρε Σκουλέ, δεν ξέρεις ότι από εμάς δεν μένει τίποτα κρυφό. Ότι θα βγει στον αέρα όλο αυτό το πράγμα. Γιατί ήταν ανάγκη να πεις, ναι, να πεις ρε παιδί μου ότι ξέρεις κάτι, πήγα τότε να το κάνω και δεν μου έκατσε. Πήγε μια σειρά, κι άλλοι είχαν πάει, η Μερκούρη είχε πάει,
Η Ειρήνη Μερκούρη. Όχι η Ειρήνη Μερκούρη, η τραγουδίστρια. Όχι, το μοντέλο. Δεν θυμάμαι τώρα το. Που κάνει παρέα με τη Μονίκα Μπελούτσι. Ναι. Και αυτή την είχαν. Πολύ ωραία κοπέλα. Και αυτή την είχαν απορρίψει. Είναι η πρώην γυναίκα του Ζάρμπαλη. Ναι, μπράβο, ναι. Η Καλλιόπη είχε πάει φωτογράφο. Αυτή η Καλλιόπη. Πολλά άτομα. Τη θυμάσαι πως είναι εμφανισιακά. Ναι, είναι μια γεματούλα. Όχι, φωτογράφο. Είναι μια. Έτσι. Έχει ένα ωραίο τύπο. Είναι λίγο γεματούλα. Εγώ δεν την έβαζα μέσα. Ναι, και όμως, ναι. Αλλά ξέρεις τι, στο ρόλο τώρα που έχει ο Σκούλος του πάει, νομίζω. Πιο πολύ το Χριστόπουλος αρέσει. Όχι, είναι κάτι διαφορετικό. Μπορεί να τους ήθελα και τους δύο μέσα, κατάλαβες. Ο Χριστόπουλος ήταν πιο έτσι, πώς να σου πω, ήταν πιο σωστός έτσι, στην κριτική του. Αυτός είναι χτυπάει, δεν υπάρχει. Νομίζω όμως ότι πλέον έχει έρθει η ώρα και βοηθάει. Πρόσεξε γιατί είναι και Πειραιώτης. Α, δικός μου είναι, ναι. Το παιδί. Έχει μεγαλώσει Νέα Σμύρνη, αλλά... Ναι, το παιδί δικό μας είναι. Πρόσεξε, τι να σου πω. Τώρα μην το πες, και τα χώνω ανελέητα στο Σκουλό. Παρ' όλα αυτά, Σκουλέ, ας τα λάθει. Λοιπόν, ξέρεις τι γίνεται. Μ' αρέσει πάρα πολύ που επιτέλους έβγαλαν τα κοριτσάκια στη σέντρα και τα πέταξαν έξω αυτά που είχαν πάει σε πλαστικούς. Που ήταν τουλάχιστον έντονη η αλλαγή αυτή. Όχι, έπρεπε όμως από την αρχή στα κάστινγκ να τα κόψουν. Όχι, μην κάνεις λάθος. Γιατί να ξεφτυλίζεις, Θοδωρή. Μην κάνεις λάθος. Όχι, δεν είναι μόνο αυτά. Έχουν κάνει μια προεπιλογή. Είναι χιλιάδες τα κορίτσια. Εννοείται, αλλά... αυτό λέω. Αυτά είναι τα κάστινγκ όμως. Και θέλω να δείξω το κάστινγκ τι γίνεται. Μην πεις όμως, ας πούμε, η Μπέλα ότι δεν ήταν ωραίο κορίτσι. Πέρα από αυτά που έχει κάνει. Εντάξει, το να φτιάξεις τα δόντια σου, οκ. Το να βάλεις λίγο υαλουρονικό, οκ. Τώρα στήθος. Στήθος όμως έχουν. Κάτσε, βρε Θοδωρή. Ο Σκουλός που έχει φωτογραφίσει τις περισσότερες επώνυμες που το στήθος είναι εκεί σαν πεπόνι, όπως είπε και η Καγιά. Έχει φωτογραφίσει. Μην πω τώρα ονόματα, θέλω. Και Μενεγάκη έχει φωτογραφίσει. Και Χατζηβασιλείου έχει φωτογραφίσει. Τον πείραξε, ας πούμε, η Μπέλα. Ναι, αλλά η Μπέλα είναι 20 και η Χατζηβασιλείου είναι 50. Όχι, έχει φωτογραφίσει και μικρότερα. Και, μικρό, και μικρότερα κορίτσια που είναι στη showbiz δεν έχουν βάλει στήθος. Στήθος βάζουν όλες σιγά σιγά, τσουκουτσούκου, τσουκουτσούκου. Το θέμα όμως είναι. Μπέλα δεν είναι 22, δεν είναι. Εντάξει, να πει τώρα έπεφτα 22. Δηλαδή, δεν έφυγε 98, έφυγε 100. Ναι, αλλά εντάξει, και κάποιες κοπέλες μικρότερες πάλι έχουν. Το στήθος πλέον είναι. Οι περισσότερες κοπέλες το έχουν κάνει. Εντάξει, δεν είναι ωραίο να το ξεφτυλίζει το κορίτσι τώρα στο. Όχι, είναι ωραίο να καταλάβουν. Άκουσε, θα ξεφτυλίσει ένα-δυο για να καταλάβουν οι υπόλοιπες τι ακριβώς συμβαίνει. Οι άτυχες. Μα, μα ξέρει κάτι. Δεν γίνεται τώρα αυτή τη στιγμή, ας πούμε, να πηγαίνει η άλλη να δίνει 30 χιλιάρικα στον εαυτό της να επενδύει, δηλαδή όχι, επάνω της. Όχι, είναι πιο φτηνά, βρε, 30. Λέω εγώ τώρα να ποσώνω. Βάλε 10 χιλιάρια. Βάλε λοιπόν 5 χιλιάρια να επενδύει επάνω, να φτιάχνει μύτη, να φτιάχνει στόμα, να φτιάχνει φρύδια, να φτιάχνει το ένα, να φτιάχνει το άλλο. Ξαφνικά να βλέπεις ένα πρόσωπο να είναι τελείως διαφορετικό. Ναι, μεν τέλειο, αλλά όμως να μην είναι αυθεντικό και να φαίνεται πλαστικοποιημένο. Και ιδιαίτερα αυτό με τα χείλη κορίτσια, κόψτε το. Είναι περίεργη μόδα και δυστυχώς βλέπει το ένα κορίτσι το άλλο και είναι η μόδα, να το πούμε, των social media, του Instagram, η μόδα Kardashian, όπως τη λένε. Ας την πούμε, μόδα Kardashian. Αλλά αν δεν είσαι ωστόσο ο δερματολόγος, αυτοί που κάνουν τις επεμβασούλες, ενέσεις είναι ενέσιμα. Τα αποτελέσματα δεν είναι καλά. Υπάρχουν και κάποια αποτελέσματα που είναι πολύ σωστά και δεν τα καταλαβαίνεις. Η υπερβολή είναι το θέμα. Η υπερβολή σε όλα, είτε είναι στήθος, είτε είναι ενέσημα. Ενώ το λίγο δεν πειράζει. Το λίγο. Και όχι βέβαια να μου πεις αυτό που πειράζει σίγουρα είναι μικρές ηλικίες. Ας πάνε 25-30 να κάνουν διάφορα. Όχι 25-30, να πάνε 30 φεύγα, 40 να το κάνεις. Η αισθητική, η πλαστική δεν έγινε για να φτιάχνει πιο ωραία τα κορίτσια. Έγινε για να διορθώσει κάποιες ατέλειες συγκεκριμένες όταν προκύπτουν και είναι σε μεγαλύτερες ηλικίες. Μπράβο, και είναι πάνω από 40. Εκεί λοιπόν, ναι, να επέμβεις να κάνεις πράγματα. Και μάλιστα θα σας υπενθυμίσω ότι οι περισσότερες επεμβάσεις είναι αποτυχημένες. Δηλαδή είναι τέτοια η αλλίωση στο πρόσωπο. Mm-hmm. Δηλαδή, mm-hmm. θυμίσω, ας πούμε, να σου πω, η Ζωή Λάσχαρη, παράδειγμα, που δεν είναι πλέον ανάμεσά μας. Η Ζωή Λάσχαρη από τις ασκήσεις που είχε κάνει είχε αλλάξει. Δεν ήταν η Ζωή Λάσχαρη που ξέραμε. Ναι. Θα την προτιμούσα γερασμένη. Έτσι. Να θυμηθούμε άλλα πρόσωπα τώρα, να αρχίσουμε να λέμε πρόσωπα. Ναι, εντάξει, είναι τόσα πολλά. Γνωρίζουμε. Λοιπόν, μπράβο. Οπότε λοιπόν είναι προτιμότερο να αφήσουμε τη φύση να δουλέψει. Το να μαζέψει δηλαδή, λίγο το προγούλι, να μαζέψει λίγο, ας πούμε, κάποιον σε μια ηλικία εκεί. Εντάξει, το καταλαβαίνω, ρε παιδιά.
Αλλά τώρα να ξαφνικά τούμπανε τα χείλη, ας πούμε, έτσι, να μην μπορεί να μιλήσει. Καταρχήν, πού είχε πάει κάποια που μας λέγανε που πήγε να φάει, να πούμε, και τις φέρανε. Α, εντάξει, δίκια. Ναι, ναι. Είναι ένα συμβάν που μας περιέγραψε ένας φίλος. Είναι εκεί. Ότι δεν νιώθεις όταν βάζεις πολύ, ναι, δεν νιώθεις και φεύγανε τα τέτοια και ήταν μια γυναικάρα, όπως είχε γίνει, με τη μόνη διαφορά ότι τους φεύγανε δεξιά-αριστερά τα υγρά, ας πούμε, το φαγητό και από διάφορα άλλα πράγματα, ας πούμε, το πάντως, καφέ που έπινε. Στα επόμενα επεισόδια, ναι, περίμενε χειρότερα αποτελέσματα, γιατί λένε ότι κάνουν χοντρά χτυπήματα στις κοπέλες, οι οποίες είναι ανίδες, δεν ξέρουν ότι αν έχουν αλλάξει κάτι πάνω τους θα πάνε να τις χτυπήσουν. Και γίνονται πολύ πιο χοντρά χτυπήματα. Τα κάστινγκ έχουν γίνει προημερών, οπότε αυτό που βλέπουν τώρα δεν έχει καμία απολύτως σχέση. Ναι, βλέπουν, αυτό δεν το είναι δεν πλέον ξέρω, αργά. Ναι, πλέον αργά. Ναι. Έχουν γίνει τα κάστινγκ, αλλά αυτοί έχουν περάσει στο επόμενο επίπεδο. Εννοείται. Και πού να ξέρανε κάποιες κοντούλες, κάποιες γεματούλες, κάποιες έτσι που έχουν ένα συγκεκριμένο τύπο, ότι θα έφευγε η Δήμητρη η Μπέλα και θα έμενε η κοντούλα, η χοντρούλα, τέλος πάντων κάποια κοπέλα που έχει κάποιες αντέλειες. Απ' τη μία είναι καλό, απ' την άλλη αρνητικό, θα δείξει. Δεν ξέρουμε. Πάντως το σίγουρο είναι ότι εμείς είμαστε εδώ με το GR Express, θα παρακολουθούμε τα πάντα. Η Έλενα έχει σηκώσει κεραίες, βλέπει τα πάντα, ψάχνει τα πάντα. Έχουμε βρει πάρα πολλά στοιχεία για πολλές παίκτριες, αλλά αφήνουμε το παιχνίδι να εξελιχθεί. Να είστε σίγουροι, όπως εμείς πρώτοι είχαμε βγάλει την Παναγιώτα Ρου από το Τρίπολη TV, εκεί που είχε πάει η κοπέλα και είχε δώσει συνέντευξη. Και μάλιστα αγαπήσατε πολύ αυτή τη συνέντευξη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά, η οποία τη γλίτωσε φέτος. Διότι αν εμφανιζόταν φέτος σε κανένα Next Top Model, δεν υπάρχει περίπτωση. Ούτε γάμους, ούτε πανηγύρια, ούτε γλέντια. Αν και εντάξει, φέτος είναι η μόδα κορίτσια, όσο πιο απλές, όσο πιο καλά στήθος πλάκα σύμφωνα με τη Βίκυ Καλιά. Μην βάζετε σιλικόνες. Θα δείξει. Θα δείξει. Θα δείξει. Εάν θα βάλουν μυαλό τα κορίτσια. Λοιπόν, εμείς να δώσουμε μια συμβουλή. Κορίτσια, αφήστε τη φύση. Κάνει τη δουλειά καλύτερα από ένα πλαστικό. Είναι γεγονός αυτό. Ναι. Η καταστροφή των πλαστικών είσαι φέτος. Όχι, δηλαδή, δεν είναι μεγάλο πελάτες. Είμαι ο άνθρωπος που θέλει να αφήσουμε τη φύση να δουλέψει. Εντάξει, απλά πράγματα. Εγώ στραβιά μύτη έχω, με στραβιά μύτη έχω μείνει. Και με αυτή θα μείνεις. Ναι, ναι, δεν την αλλάζω. Διότι είναι η γοητεία σου. Ναι, ναι, δεν την αλλάζω. Αυτό θα πρέπει να καταλάβουν και κάποια κορίτσια. Ότι κάποιες ατέλειές μας είναι η γοητεία μας. Έτσι. Και τι να το κάνεις το τέλειο, δηλαδή τελειότητα, δεν βοηθάει σε τίποτα. Πάντα υπάρχει μια ωραιότερη. Πάντα. Και ένας ωραιότερος. Πάντα. Αν ψάχνεις τον ωραίο ή την ωραία, πάντα υπάρχει πιο ωραίος και πιο ωραία. Είναι γεγονός.